Πριν τις εθνικές εκλογές, αναμένεται να έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που θα αφορά και στη ρύθμιση για ακίνητα του δημοσίου, που εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις με ιδιώτες και που πλέον, όπως όλα δείχνουν, εφόσον ιδιοποιούνται επί 30 έτη, επί της ουσίας το δημόσιο θα δέχεται πως είναι ιδιωτική περιουσία. Με τη ρύθμιση αυτή, τακτοποιούνται μια σειρά δικαστικές υποθέσεις που χρονίζουν στην Ελλάδα, ανοίγοντας την πρόβλεψη περί χρησικτησίας σε δημόσια ακίνητα. Όποιος έχει καταπατήσει ένα ακίνητο του δημοσίου για πάνω από 30 χρόνια, εφόσον έχει μία δικαστική απόφαση, εφόσον βγάλει μία δικαστική απόφαση εναντίον του δημοσίου, το δημόσιο δεν θα αντιδικεί και θα αναγνωρίζεται ότι είναι δικό του, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει το δημόσιο. Η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων υπάρχει δέσμευση, εκτός από τη δημόσια διαβούλευση, να ενταχθεί και στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί, ανοίγοντας το δρόμο σε 70 περίπου χιλιάδες καταπατημένες εκτάσεις, στις οποίες έχουν ανεγερθεί αυτέρετα κτίσματα και ιδιοποιούνται για περισσότερα από 30 χρόνια, να περάσουν επί της ουσίας στην ιδιοκτησία ιδιωτών. Μέχρι τώρα η συζήτηση ήταν ότι θα πρέπει να εξαγοραστούν τα καταπατημένα του δημοσίου, γιατί μέχρι τώρα εναντίον του δημοσίου δεν υπήρχε χρησικτησία. Δηλαδή, αν είχε καταπατήσει κάποιος ένα ακίνητο και 100 χρόνια να ήταν καταπατημένο και να ήταν του δημοσίου, δεν γινόταν δικό του. Εφόσον υπάρξει αυτή η ρύθμιση και η πρόβλεψη στο νομοσχέδιο, ανάμεσα στις περιοχές που εξ αρχής θα προκύψουν εξελίξεις, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, θα είναι η περιοχή Πέριξ των πρώην σφαγείων στη Νέα Λικαρνασσό, που το θολό τοπίο, αν και έχουν σε μεγάλο βαθμό προχωρήσει ή και εξοφλήσει ρυθμίσεις και τακτοποιήσεις, επί της ουσίας δεν εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες. Σε πρώτη φάση έχει εφαρμογή άμεσα και μεγάλο ενδιαφέρον για όσους κατοίκους της Αλικαρνασσού είχαν πληρώσει στην περιοχή των σφαγείων, είχαν δώσει χρήματα στον τότε Δήμο Αλικαρνασσού για να αγοράσουν ακίνητα χωρίς να τους κάνει συμβόλαιο, επειδή υπήρξε αντιδικία με το δημόσιο και αμφισβήτηση το κατά πόσο το ακίνητο αυτό ανήκε στο Δήμο Αλικαρνασσού ή στο δημόσιο. Αυτή τη στιγμή λύνονται τα χέρια τους και θα μπορούν, μόλις ψηφιστεί ο νόμος, να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να κατοχυρωθούν τα ακίνητα αυτά στο όνομά τους.